μ' αγαπάνε και ζητούν να πάρω θέση. Σ' αγαπάνε πολύ, όχι μόνο για γυναίκες. Καταρχήν, σ' αγαπάνε όλοι οι φίλοι σου και χαίρομαι που είμαι μία από αυτές, γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύτιμος, Βασίλη μου. Μαρία μου, καταρχήν, σου εύχομαι πολύ ωραίο ταξίδι εδώ στην τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσει. Να έχεις την υγειά σου. Έτσι. Και μετά να έχεις και τη χαρά σου. Σε από την αρχή μέχρι το τέλος. Να έχω και τους φίλους μου, τους αγαπημένους, που ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία η καλή φίλη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένας άνθρωπος που δεν εμφανίζεται συχνά, έχει όμως τεράστια αγάπη από τον κόσμο. Mm. Το βλέπουμε και όταν κυκλοφορούμε έξω και όταν κάνεις παραστάσεις, τα θέατρα σου πάνε τρένο. Ναι. Και εγώ για σένα είναι πράγματα που δεν ξέρω, αλλά περισσότερο είναι πράγματα που δεν ξέρω από την παιδική σου ηλικία. Mm. Εσύ έχεις γεννηθεί στο Αίγιο. Γεννήθηκα στο Αίγιο. Μετά από, νομίζω, όταν ήμουν 2 χρονών, κάπου εκεί μετακομίσαμε οικογενειακό στο Βύρονα. Είσαι το μεσαίο παιδί της οικογένειας, το σάντουιτς. Ναι, με το σάντουιτς. Έτσι τα λένε τα παιδιά. Ναι, με το μεσαίο. Έχεις διαβάσει για την ψυχολογία του παιδιού σάντουιτς? Κάτι έχω διαβάσει, αλλά είμαι ξεχασιάς, μην νομίζεις, δεν ασχολούμαι. Να τα αδέρφια, είδαμε πριν. Και εδώ είσαι μικρός, στην πρώτη σας τηλεόραση, να φανταστώ. Ναι, στην ασπρόμαυρη τηλεόραση, εδώ με τα αδέρφια μου. Και ήρθατε Αθήνα. Ήρθαμε Αθήνα. 2 χρονών. 2 χρονών και ουσιαστικά στον υπέροχο Βύρονα μεγάλωσα. Και λέω υπέροχο γιατί εκεί, ξέρεις, στα περισσότερα χρόνια της ζωής μου... Τότε θα είχε διπλοκατοικίες ο Βύρονας. Είχε πολύ, ναι, για προσφυγική συνοικία, έτσι, και είχε κάτι μαγικό. Καλό, όταν είσαι παιδί, όλα σου φαίνονται μαγικά όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν μεγαλώνεις. Αλλά το σημαντικό στο Βύρονα είναι ότι τον περπάτησα με διαφορετικά νούμερα παπουτσιού. Έλατε, μεγαλώνοντας. Μεγαλώνοντας. Τι παιδάκι ήσουν, Βασίλη? Ήσουν παιδάκι κοινωνικό ή ντροπαλό? Ήμουν ντροπαλό, αλλά είχα τις εξάρσεις μου. Είχα, ξέρεις, αυτά τα ξαφνικά κίντερ έκπληξη που ήθελα να κάνω πράγματα για να περνάει καλά ο άλλος. Δηλαδή, θυμάμαι να ανεβαίνω πάνω στο κρεβάτι και να τραγουδάω Elvis Presley, να τους μαζεύω όμως όλους, το κοινό μου δηλαδή, γονείς, αδέλφια. Ξέρεις, αυτά τα γνωστά τα που κάνουν τα παιδιά. Είσαι ένας άνθρωπος ακόμα που θέλεις οι άλλοι να είναι καλά. Δηλαδή, θα πας κάπου ακόμη κι αν είσαι κουρασμένος, αν είσαι ταλαιπωρημένος, επειδή σου είπε ένας φίλος σου, πάμε εκεί. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει να χαλάω πολύ τα χατήρια των ανθρώπων που αγαπάω, έτσι, γιατί γενικά χαλάω χατήρια. Κυρίως τα επαγγελματικά. Ναι, εκεί πέρα ναι, μπορεί. Εκεί είσαι πιο... Αλλά ναι. Με τους ανθρώπους τους δικούς σου και κυρίως με τη γυναίκα σου, με τον άνθρωπο που έχεις διαλέξει και συμπορεύεσαι, πόσα χρόνια είστε μαζί με τη Λίνα? Είμαστε 13 χρόνια. 13, Ναι. Μια γνωριμία στην τράπεζα. Πήγες εσύ? Πήγα, όπως έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά της, πήγα για κατάθεση και έφυγα με ανάληψη. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου το έχεις πει εσύ, ούτε η Λίνα, το έχω δει σε συνέντευξή σου, είναι που είπες ότι συναντηθήκατε και είπατε να πάτε ένα ταξίδι. Δεν ξεκινήσατε να πείτε ότι... Όχι, αυτό που λένε... Ναι, τι θα κάνουμε, μαζί, θα τάχουμε, ξέρεις, είμαστε μαζί. Τάχουμε, ναι. Δεν τάχουμε. Όχι, ναι, έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήταν σε μια φάση ότι σαν να κοιταχτήκαμε και να είπαμε να αλλάξουμε τις ζωές μας. Πού πήγατε? Πήγαμε το ταξίδι αυτό, ήταν στο Μόναχο ξεκίνησε, όπου ήταν ένα ταξίδι που δεν ήταν προετοιμασμένο, πέρα από το ότι εκεί θα είχαν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και όπου μας βγάλει. Και ανεβήκαμε και κατεβήκαμε το ρομαντικό δρόμο της Βαυαρίας, φτάσαμε Αυστρία, περάσαμε Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ. Και από τον έρωτά σας τελικά θα γυρνάγατε και όλη την Ευρώπη, αν είχατε χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είχαμε χρόνο, ήταν θέμα άδειας. Τι ωραία φάση. Ήταν πολύ ωραία, ναι. Και ο γάμος σας ήταν ωραίος, έγινε στη Βενετία. Ξέρω τους λόγους, τους έχεις πει και εσύ. Ναι, τους έχω πει. Κοίταξε να δεις, ακούγεται πολύ μαγικό, σαν να ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πίστεψέ με, ήταν ένα τετραήμερο ταξιδάκι αναψυχής για μας, τους φίλους και τους συγγενείς μας, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ απλό και πολύ όμορφο, πολύ μαγικό, με ένα υπέροχο σκηνικό. Εσύ βέβαια το κανόνισες να γίνει ο γάμος στη Βενετία, γιατί ήθελες να αποφύγεις τη λατρεία της οικογένειας της Λίνας και της Λίνας κυρίως, της γυναίκας σου, για τα κλαρίνα.
Ναι. Επειδή είχε πει ότι θα παντρευτούμε στην Ήπειρο και θα βαραίνουν τα κλαρίνα 4 μέρες. Είναι λίγο τρομακτικό. Ναι, αλλά βαρέσανε τα κλαρίνα στη Βενετία. Βαρέσανε τα κλαρίνα γιατί είχε φέρει το στικάκι μαζί της. Και πες μου αυτό, να ακούσω, να δω πώς ήταν η Ιταλία με τα κλαρίνα. Ήταν πάρα πολύ αστείο γιατί ήμασταν στο κανάλι εκεί που μέναμε και περνούσαν οι γονδολιέριδες που τραγουδούσαν τα ιταλικά τα ωραία τα τραγούδια και ξαφνικά σταματούσαν γιατί ακούγανε τα ηπειρώτικα από εμάς. Μου είχες πει ότι είχατε κατεβεί και χορεύατε και τσάμικα στο δρόμο. Ναι, 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 έτσι κι αλλιώς ήταν, σου λέω, πάρα πολύ απλό. Πήγαμε, όταν φτάσαμε εκεί όλοι η παρέα, τους είχα οργανώσει που θα μείνει ο καθένας και τους είπα έχετε το ελεύθερο μέχρι το Σάββατο να γυρίσετε τη Βενετία, αλλά την τάδε ώρα το Σάββατο θα βρεθούμε στην εκκλησία. Ναι, μην χαθούμε, παιδιά, για το γάμο ήρθαμε. Μετά από το γάμο περπατούσαμε όλη τη Βενετία να πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο, σε μια... Πολύ, πολύ έτσι, απλά και όμορφα. Δηλαδή, ούτε μουσικές, ούτε τίποτα. Δηλαδή, εκεί που τρώγαμε, τραγουδάγαμε και οι Ιταλοί μας κοιτάζανε. Ωραία είναι. Και η Λίνα έχει πει κάτι πολύ συγκινητικό για σένα, ότι εσύ είσαι ο Άγιος Βασίλης της. Η Λίνα τι είναι για σένα? Η Λίνα είναι το εξωτικό των Χριστουγέννων. Η Λίνα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που νομίζω ότι είναι μια συνταγή που δεν ξέρεις αν θα τη βρεις, αν θα πετύχει στη σχέση των ανθρώπων. Είναι το να περνάνε τα χρόνια χωρίς να το σκέφτεσαι ότι έχουν περάσει και να γελάς με τον σύντροφό σου ακόμα όπως όταν ήσουν στην αρχή. Έχουμε το χιούμορ μας, βλέπουμε τα πράγματα ακόμα και σε σοβαρές καταστάσεις με ένα διαφορετικό τρόπο και έχουμε την ελευθερία που είχαμε από την αρχή μέχρι και τώρα ο ένας για τον άλλον και μαζί και οι δύο. Είστε ένα ιδανικό ζευγάρι πραγματικά, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν είμαστε ιδανικό ζευγάρι. Για τα μάτια τα δικά μου είστε ένα ζευγάρι που αυτό που λες αφήνει χώρο ο ένας τον άλλον, έχει ζεστασιά και αγάπη, είναι στήριγμα ο ένας για τον άλλον και είστε δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί. Ναι, ναι, η αλήθεια. Δεν έχετε πολλά κοινά, ενώ σαν χαρακτήρες. Ναι, 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 ναι. Οι αναφορές σας και τα χόμπι σας και ο τρόπος που ζείτε είναι... Είναι, ναι, διαφορετικός, ναι. Αλλά εντάξει, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι.